Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Σήμερα δεν θα σας πούμε για τα προβλήματα στον ύπνο, θα σας πούμε τι σημαίνει καλός ύπνος. Είναι το οκτάωρο. Το να κοιμάται κάποιος βαριά σημαίνει κοιμάται και καλά και τι ρόλο μπορεί να παίξει το στρώμα. Τα Ταϊβανέζοι επιστήμονες μας λένε ότι μπορούν να κάνουν καλό δύο ακτινίδια και η στάση της γάτας στο κρεβάτι. Στη δεύτερη ενότητα θα δείτε ότι το θαμπό δέρμα και τα ταλαιπωρημένα και σπασμένα μαλλιά πολλές φορές έχουν να κάνουν με την έλλειψη σιδήρου. Και θα δείτε ότι ένα παράξενο σύμπτωμα που μπορείτε να παρουσιάσετε είναι το να μασάτε παγάκια. Θα σας εξηγήσουμε γιατί. Στην τρίτη ενότητα θα δείτε τις παράξενες κρίσεις που έχουν οι φέτες αγκουριού. Δεν θα μπορείτε να πιστέψετε πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας. Γιατί η υγεία μας είναι πάνω απ' όλα. Θα σας πούμε σήμερα ποιος είναι ο καλός ύπνος. Υπάρχουν μύθοι και σήμερα θα τους καταρρύψουμε με τη βοήθεια ειδικών επιστημόνων που έχουμε μαζί μας στο στούντιο και είναι ο Σπύρος Καλημένης, ψυχίατρος. Καλώς ήρθατε, κύριε Καλημέρη. Και η Εύα Τσάκου, διατροφολόγος. Καλώς ήρθατε. Κύριε Καλημέρη, σε εσάς απευθύνομαι τώρα. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Ξέρουμε ότι όλοι ότι είτε δεν κοιμόμαστε καλά, είτε νιώθουμε, είτε έχουμε αϊπνίες, δεν κοιμόμαστε σωστά. Το θέμα είναι το μείζον, τι σημαίνει ο καλός ύπνος. Γιατί ξέραμε παλιά, όλοι εσείς οι ειδικοί επιστήμονες μας το λέγατε, 8 ώρες ύπνος. Διάβασα όμως εγώ ότι ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, με βάση μελέτες, από την Αμερικανική Ακαδημία Μελέτης Ύπνου αλλά και το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, σκέφτονται λοιπόν εκεί να αλλάξουν τα guidelines, τις οδηγίες για τον ύπνο. Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, το 8ωρο δεν είναι απόλυτο. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται ακριβώς 8 ώρες ύπνου για να είναι εντάξει στην καθημερινότητά τους. Αυτό το ξέρουμε από την ιδιωτική μας πράξη, ότι μερικές φορές χρειάζεται λιγότερο. Δηλαδή από τους ασθενείς που εσείς παρακολουθείτε. Κάποιοι άνθρωποι, ασχέτως αν είναι ασθενείς ή όχι, μπορούν με 6-7 ώρες ύπνου να είναι πολύ εντάξει. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να νιώθουν καλά και να νιώθουν ενεργητικοί και να μπορούν να αποδίδουν ακόμα και με 5 ώρες, λέγω. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει προσαρμοστικότητα. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος για κάποια διαστήματα να λειτουργήσει και με λιγότερες ώρες ύπνου. Αλλά όχι για πολύ μεγάλα διαστήματα. Μου λέτε δηλαδή ότι ο καλός ύπνος είναι ένα θέμα υποκειμενικό και δεν βασίζεται τόσο πολύ σε οδηγίες αυτά που ξέραμε τόσα χρόνια. Ναι, είναι κάπως έτσι. Ένα πράγμα που έχει σημασία βέβαια είναι να υπάρχει μια συνέχεια του ύπνου. Δηλαδή να μην υπάρχουν, ας πούμε, ενδιάμεσες αφυπνήσεις. Α, να μην ξυπνάει κάποιος κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ακριβώς. Και το άλλο που παίζει ρόλο βέβαια είναι η έναρξη του ύπνου. Αν κάποιος, ας πούμε, δυσκολεύεται πολύ, μπορεί να θέλει 2 ώρες να τον πάρει ο ύπνος, τότε υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή σε πόση ώρα υπάρχει τέτοιος χρόνος? Συνήθως μέχρι μισή ώρα. Μέχρι μισή ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Από εκεί και πέρα είναι κάτι το οποίο πρέπει να ψάξει. Μπορεί να χρειάζεται ψάξιμο. Κυρία Τσάκου, το να κοιμάται κάποιος βαριά, θα μας το πει και ο κύριος Καλημέρης στη συνέχεια. Έχει να κάνει και με το τι έχει φάει πριν. Δηλαδή, άλλοι άνθρωποι κοιμούνται βαριά, δεν ακούν τίποτα στον ύπνο τους. Άλλοι άνθρωποι κοιμούνται ελαφριά. Ή μπορεί να ξυπνάνε, όπως μας είπατε, κύριε Καλημέρη. Έχει να κάνει και με τη διατροφή. Το αν θα κοιμάται κάποιος βαριά, αν θα κοιμάται πιο ελαφριά. Η διατροφή γενικότερα στην ποιότητα του ύπνου παίζει ρόλο. Δηλαδή, έχει φανεί ότι κάποια μοτίβα διατροφής, για παράδειγμα, μια διατροφή με πολλά λιπαρά ή πάρα πολύ ζάχαρη, οδηγεί σε διαταραγμένο ύπνο. Οπότε εκεί η ποιότητα, ναι, μπορούμε να πούμε, δεν είναι καλή. Αλλά μια διατροφή η οποία είναι κοντά στη μεσογειακή, με πολλά φρούτα και λαχανικά που έχουν αντιεξουδωτικά, μπορεί να βοηθήσει τελικά στο να έχουμε και καλή ποιότητα ύπνου, αλλά και καλή διάρκεια ύπνου. Ανεξάρτητα από το πότε έχουμε φάει, δηλαδή, αν εγώ φάω και πάω στο κρεβάτι κατευθείαν γιατί είμαι κουρασμένη. Έστω και αν έχω φάει μεσογειακά, θα έχω καλό ύπνο? Πάντως είναι κάτι που το κάνουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και λόγω ωραρίου και λόγω χρόνου, ότι κοιμούνται αφού έχουν καταναλώσει το γεύμα τους.
Είναι σημαντικό να έχουν περάσει κάποιες ώρες. Δηλαδή, εμείς συστήνουμε 3 με 4 ώρες. Τόσο πολύ. Να έχει καταναλώσει κάποιος το κύριο γεύμα. Μιλάμε για κύριο γεύμα. Αν είναι κάτι ελαφρύ, το προύπνου που λέμε, δηλαδή κάποιο γάλα, κάποιο γιαουρτάκι, κάποια φρυγανιά ίσως, αυτό δεν έχει κάποιο πρόβλημα και δεν θα προκαλέσει. Αν είναι κάτι καυτερό όμως ή κάτι πολύ βαρύ με πολλά λιπαρά, έχει φανεί ότι θα έχουμε πρόβλημα. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Για πείτε μου τώρα, κύριε Καλημέρη. Μου είπατε οι αφυπνήσεις δεν είναι καλό. Το να ξυπνάει κάποιος κατά τη διάρκεια, ας πούμε, του ύπνου, του βραδινού. Το να κοιμάται κάποιος ελαφρά. Mm-hmm. Να ακούει δηλαδή στον ύπνο. Να μπορεί να ξυπνήσει αν ακούσει κάποιον ήχο. Mm-hmm. Τι σημαίνει, δεν κοιμάται καλά? Κοιτάξτε, ο ύπνος γενικά έχει συγκεκριμένη αρχιτεκτονική. Mm. Διαιρείται σε αυτό που λέμε υπνική κύκλη. Συνήθως έχουν διάρκεια 90 λεπτά. Ο κάθε κύκλος. Ο κάθε κύκλος. Και συνήθως ο μέσος άνθρωπος έχει από 3 έως 6 υπνικούς κύκλους στον ύπνο του. Ναι. Τώρα ο κάθε υπνικός κύκλος διαιρείται στον ύπνο REM, ο οποίος είναι ο ύπνος... Είναι ο ύπνος που βλέπουμε τα όνειρα, αυτός. Ακριβώς. Αυτός. και ο ύπνος non-REM. Στον ύπνο non-REM υπάρχουν δύο στάδια τα οποία φτιάχνουν τον slow wave sleep. Είναι ο ύπνος βραδαίων κυμάτων. Και αυτός είναι ο ύπνος που μπορούμε να πούμε ότι κοιμόμαστε πολύ βαθιά. Και σε αυτό το στάδιο... Οπότε τα κύματα του εγκεφάλου μας εκεί επιβραδύνονται. Ακριβώς. Επειδή μου μιλάτε για κύματα, θέλω να δείξουμε και στους τηλεθεατές μία μαγνητική τομογραφία. Έχει ενδιαφέρον να τη δούμε. Είναι μία μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου, ο οποίος ονειρεύεται. Λοιπόν, το βλέπουμε εδώ, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται, είναι στο στάδιο του ύπνου REM που εσείς εξηγήσατε και αυτός λοιπόν, βλέπουμε τον εγκέφαλο αυτού του άνθρωπου, κοιτάξτε πόσο δραστήριος είναι. Βέβαια. Δηλαδή, εγώ μια τέτοια εικόνα εγκεφάλου θα την περίμενα, ξέρω εγώ, όταν σκέφτεται ο άλλος, όταν κάνει ένα πλάνο στη δουλειά του. Ονειρεύεται όμως. Όλα τα, και τα δύο ημισφαίρια υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα, στο κόκκινο δηλαδή, και όλα τα τμήματα του εγκεφάλου. Έτσι δεν είναι, είναι φοβερό. Βεβαίως. Γενικά πάντως η δραστηριότητα του εγκεφάλου δεν σταματάει ποτέ. Απλώς στον ύπνο non-REM μειώνεται. Επιβραδύνεται. Επιβραδύνεται. Στον ύπνο REM υπάρχει δραστηριότητα αρκετή. Αυξάνονται διάφορες λειτουργίες, η θερμοκρασία, η αρτηριακή πίεση, ο ρυθμός της καρδιάς. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν το εξής, κύριε Καλημέρη, και εκεί θέλω να μας το εξηγήσετε. Θεωρούν ότι ο ύπνος είναι χαμένος χρόνος. Λέει, εντάξει, θα πάω να κοιμηθώ γιατί ίσως πρέπει να ξεκουραστώ. Δεν ξέρουν πολλοί ότι ο ύπνος είναι ένας χρόνος ο οποίος είναι απαραίτητος τόσο πολύ γιατί. Το βλέπουμε και εδώ, στη μαγνητική τομογραφία. Εκτός γίνονται διάφορες διεργασίες σε όλο το σώμα. Όχι μόνο στον εγκέφαλο, που θα το δούμε και αυτό και στη συνέχεια, αυτοκαθαρίζει τον εγκέφαλός μας. Εκρίνονται ορμόνες, το ξέρετε κυρία Τσακου, που έχουν να κάνουν και γενικά με την ισορροπία του οργανισμού μας κατά τη διάρκεια του ύπνου. Άρα δεν είναι ένας χαμένος χρόνος ο ύπνος. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι μεγάλη πλάνη, το να το πει κανείς. Η ομοιόσταση του εγκεφάλου ρυθμίζεται στον ύπνο. Καταρχήν, στον ύπνο έχουμε την αναπλήρωση της ενέργειας. Μάλιστα. Άλλο είναι ότι διάφορες... απαραίτητες λειτουργίες. Ναι, το ανοσολογικό σύστημα του ανθρώπου ρυθμίζεται στον ύπνο. Άρα έχει να κάνει και με την άμυνά μας απέναντι στις ασθένειες. Βεβαίως. Να με βοηθήσουν λοιπόν από το κοντρόλ να δούμε και αυτό το άλλο γραφικό που λέμε ότι ο εγκέφαλος αυτοκαθαρίζεται, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι, διότι ξέρω ότι ο εγκέφαλος, θα μας το πείτε κι εσείς, είναι ένα σκληρός δίσκος επί της ουσίας. Και το βράδυ όταν κοιμόμαστε είναι απαραίτητο να το κάνουμε shutdown, ας πούμε, να κλείνουμε αυτό το σκληρό δίσκο για να μπορούμε να λειτουργήσουμε την επόμενη μέρα. Βέβαια. Ή για να... Να το βλέπουμε εδώ. Είναι η φάση του εγκεφάλου που αυτοκαθαρίζεται. Μια άλλη... Από τις τοξίνες ή κερδίζει megabytes, ξέρω εγώ, kilobytes, αν το φανταστούμε σαν... Μια που το λέτε αυτό, μια πολύ σημαντική λειτουργία στον ύπνο είναι η καλή λειτουργία της μνήμης. Αυτό. Δηλαδή οι πληροφορίες κατά τη διάρκεια του ύπνου οργανώνονται καλύτερα. Γενικώς ο ύπνος έχει μεγάλη σημασία για τις γνωστικές λειτουργίες του ανθρώπου. Δηλαδή, κάποιος που δεν κοιμάται καλά, ας πούμε, μπορεί να έχει στην καθημερινότητά του πρόβλημα στη συγκέντρωση, να κάποια πράγματα να τα ξεχνάει. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εγώ, αν θέλω να μάθω κάτι, αν είμαι μαθητής
και διαβάζω, κάποιος που θέλει να μάθει κάτι, κάποιος που κάνει μαθήματα. Και θα τον βοηθήσει ο ύπνος να το απομνημονεύσει καλύτερα. Βεβαίως. Δηλαδή, προσπαθώ να μάθω κάτι ή να απομνημονεύσω. Την επόμενη μέρα, αν κοιμηθώ καλά, θα το ξέρω καλύτερα, θα το μάθω. Ναι. Θα περάσει δηλαδή, θα μου αποτυπωθεί. Έχει μεγάλη σημασία ο ύπνος. Βέβαια. Κυρία Τσάκου, το είδαμε και στο γραφικό. Ο ύπνος έχει να κάνει, αυτοί που δεν κοιμούνται καλά είναι παχύσαρκοι. Έχουν προβλήματα. Γιατί αυτό, δηλαδή μπορεί να επηρεάσει τον οργανισμό μας ώστε να πάρουμε κιλά ή... Όπως είπαμε πριν ότι υπάρχουν κάποιες τροφές που βοηθούν στον ύπνο, έτσι και ο ύπνος με τη σειρά του έχει ένα αντίκτυπο στην παχυσαρκία. Μια μεγάλη μελέτη ενχαίνησης είχε δείξει ότι τα άτομα τα οποία είχαν 7 με 8 ώρες ύπνο είχαν τα μικρότερα ποσοστά παχυσαρκίας ή υπέρβαρου σε σχέση με τα άτομα που κοιμόντουσαν 5 ως 6 ή και λιγότερες. Και επίσης είχαν και καλύτερη ποικιλία και μεγαλύτερη ποικιλία μάλλον στην διατροφή τους μέσα την ημέρα. Α, κατάλαβα. Ο πολύς ύπνος, κύριε Καλημέρη, μπορεί να κάνει κακό όσο και ο λίγος. Ναι, θα λέγαμε ότι και ο πολύς ύπνος δεν είναι κάτι που χρειάζεται. Αντίθετα, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θα μας πείτε τι προβλήματα θα δημιουργήσει. Να δούμε στο σημείο αυτό ένα βίντεο, διότι, κυρίες και κύριοι, και το στρώμα, λένε οι ειδικοί, μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στο να έχουμε ένα καλό ύπνο. Κύριε Καλημέρη, μας λέγατε προηγουμένως ότι όπως κάνει κακό λίγος ύπνος, κάνει και ο πολύς. Καταρχήν, ο πολύς ύπνος μπορεί να είναι και αποτέλεσμα κάποιων ψυχικών διαταραχών, όπως η κατάθλιψη. Γενικότερα, υπερβολική ποσότητα ύπνου μπορεί να συντελέσει στην μειωμένη λειτουργικότητα του ατόμου. Ναι. Είτε πρόκειται για το επάγγελμα, είτε για την κοινωνικότητά του. Επιβραδύνονται γενικώς οι γνωστικές λειτουργίες. Είναι ακριβώς όπως συμβαίνει με την έλλειψη ύπνου, έτσι. Το ίδιο πράγμα είναι τα δύο άκρα, δηλαδή. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Είναι τα δύο άκρα. Λοιπόν, κύριε Τσάκου, τώρα ερχόμαστε στο διατροφικό, διότι έχει σημασία, μας εξηγούσατε και προηγουμένως, ότι ο ύπνος και η διατροφή είναι συνδεδεμένα πράγματα, έτσι δεν είναι. Θέλετε να δούμε μια κάρτα στο βίντεο wall, να τη δουν και τηλεθεατές, γιατί εμείς κάνουμε διάφορα για να κοιμηθούμε καλά. Ξέρω εγώ, νομίζουμε ότι ένα ποτήρι ζεστό γάλα κάνει καλό. Να το δούμε και να μας πείτε ποια είναι τα τελευταία δεδομένα που έχετε εσείς οι διατροφολόγοι, για να δούμε αν ισχύουν αυτά. Να τα δούμε στο βίντεο wall λοιπόν την κάρτα μας. Με ερωτηματικό, βοηθούν οι τροφές στον καλό ύπνο? Ένα ποτήρι ζεστό γάλα ή ένα γιαούρτι? Το έλεγαν οι γιαγιάδες μας. Δεν ξέρω, ισχύει? Έχει πλάκα πάντως, γιατί αυτά που έλεγαν οι γιαγιάδες μας πολλές φορές τα εξηγούμε και εμείς επιστημονικά μετά και τα επιβεβαιώνουμε. Εντάξει, είναι συνταγές, δεν τσάφει. Η σοφία. Για πείτε μου, ισχύει αυτό? Το ζεστό γάλα, θα πάρω και τα δύο κομμάτια, τόσο το ζεστό γάλα όσο και το γιαούρτι. Το ζεστό γάλα βοηθάει σε δύο βάσεις, αν το πούμε έτσι. Και γιατί είναι ζεστό, αλλά και έτσι πίνοντας κάτι ζεστό αισθανόμαστε καταπραϊντικό, οπότε σιγά σιγά. Μας ηρεμεί, το νιώθουμε αυτό όταν το πίνουμε, ναι. Και επίσης ως γαλακτοκομικό μαζί με το γιαούρτι περιέχει το αμινοξύ τρυπτοφάνη. Αυτό το αμινοξύ περνάει στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, δηλαδή μπαίνει τελικά στον εγκέφαλο και αξιοποιείται, γίνεται σερωτονίνη και μας βοηθάει στο να χαλαρώσουμε και να κοιμηθούμε καλύτερα. Η σερωτονίνη είναι η ορμόνη που έχει να κάνει με τον καλό ύπνο, έτσι? Με τον καλό ύπνο και με τη διάθεση κυρίως. Α, δηλαδή, και με την καλή διάθεση. Ναι, για την καλή διάθεση. Έχετε, έτσι μπερδεύω, τόσες ορμόνες. Είναι πολλές. Δεν μπορώ να τις θυμάμαι. Λοιπόν, να σας πω. Τώρα, ένα σνακ πλούσιο σε υδατάνθρακες μία ώρα πριν τον ύπνο μπορεί να κάνει καλό. Και όταν λέμε υδατάνθρακες, να εξηγήσουμε λοιπόν στους τηλεθεατές ότι είναι ψωμί. Ζυμαρικά, ορίζει, τα δημητριακά. Είναι αυτό μια καλή συμβουλή για πριν τον ύπνο? Βοηθάει και αυτό, γιατί υπάρχουν βέβαια κάποια δημητριακά τα οποία έχουν και αυτά τρυπτοφάνη. Απλά ένα τρίκ εδώ, το ότι οι υδατάνθρακες σε συνδυασμό με κάποιο πρωτεϊνούχο, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα να είναι μια φέτα ψωμί μαζί με λίγο τυρί, βοηθάει την τρυπτοφάνη να μπει ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα στον εγκέφαλο. Οπότε μπορούν και συνδυαστικά. Ωραίο κόλπο. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, αν συνδυάσουμε αυτά τα δύο, μπορούμε να έχουμε μεγαλύτερα ποσότητα. Το γάλα, ειδικά επειδή περιέχει και υδατάνθρακες. Δηλαδή, το γάλα έχει κάποια ποσότητα υδατάνθρακων, κάποια ποσότητα πρωτεΐνων και κάποια λίπους. Μάλιστα. Οπότε η τρυπτοφάνη απορροφάται καλύτερα και περνάει στον εγκέφαλο. Και μας είπατε και το tip. Οι τροφές με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα. Ωμέγα 3 είναι, πείτε. Μπορούμε να βρούμε στο σολομό, δηλαδή κυρίως τα λιπαρά ψάρια. Οι τροφές με ωμέγα 3 λιπαρά οξέα έχουν φανεί ότι βοηθούν στο να αυξηθεί στον οργανισμό μια άλλη ουσία, η μελατονίνη.
Α, και αυτή. Είναι ορμόνη και αυτή. Έχει μελετηθεί κιόλας πολύ και σε φαρμακευτική χρήση σχετικά με το ότι οδηγεί σε χαλάρωση και ηρεμία. Οπότε τελικά μπορεί το άτομο να κοιμηθεί ευκολότερα και να έχει και καλύτερη ποιότητα ύπνου. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολλές μελέτες και με τη μελατονίνη. Mm. Σε συνδυασμό με... Είναι από τις βασικές ορμόνες του ύπνου, έτσι δεν είναι? Είναι βασική και έχει φανεί ναι, ότι τα ωμέγα 3 ναι. οδηγούν στην αύξησή της. Οπότε ωμέγα 3 μπορούν να έχουν και ξηρή καρπή, λέω. Δεν ξέρω. Υπάρχει ναι. μικρή ποσότητα σε κάποιους ξηρούς καρπούς, ναι. Εκεί κυρίως έχουμε τα ωμέγα 6. Α, οπότε καλύτερα είναι τα αφέψιμα με χαμομήλι και βαλεριάνα. Είναι γνωστά ότι αυτά βοηθούν γενικότερα τον οργανισμό στο να ηρεμήσει, να χαλαρώσει πιο πολύ στην υπνηλία. Η Βαλερία να χρησιμοποιείται. Ναι, ναι. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν στα ακτινίδια που λέγαμε και ναι, ναι. Στην εισαγωγή, το έλεγα εγώ στους τηλεθεατές. Μια ταϊβανέζικη μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Ταϊβάν έδειξε ότι 2 ακτινίδια μία ώρα πριν τον ύπνο μπορούν να βοηθήσουν την ποιότητα του ύπνου. Κυρίες και κύριοι, θα μας το πει τώρα και η κυρία Τσάκου. Βελτιώνουν όλους τους δείκτες του καλού ύπνου κατά 30%. Ισχύει. Φοβερή μελέτη. Ήταν εντυπωσιακό ότι με 2 ακτινίδια μπορούσε τελικά να αυξηθεί και η ποσότητα και η ποιότητα του ύπνου. Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος για την ποσότητα, έλεγαν ότι ακόμα και κατά μία ώρα παραπάνω ύπνος στα άτομα τα οποία συμμετείχαν στη μελέτη. Είναι φοβερό, έτσι. Πραγματικά. Δεν το περίμενα από τα ακτινίδια. Εντάξει, ξέρω ότι είναι φρούτα καλά και τα λοιπά, αλλά στον ύπνο. Γιατί όμως, κυρία Τσάκου? Αυτό με 2 τρόπους. Το αιτιολογούν και στην έρευνα και το επιβεβαιώνω και εγώ. Επειδή και λόγω των ταθράκων αυξάνουν και τη σερωτονίνη, οπότε πάμε πάλι στο πρώτο που αναφέραμε. Και κατά δεύτερον, γιατί περιέχουν αρκετή ποσότητα καλίου. Τώρα το κάλιο στον οργανισμό μαζί και με άλλα αντιοξυδωτικά, αλλά όπως είναι και το μαγνήσιο, βοηθούν στο να χαλαρώνουν εμείς. Οπότε έτσι χαλαρώνουν εμείς και μπορούμε καλύτερα να κοιμηθούμε. Κυρία Τσάκου, κύριε καλημέρι. Θέλετε να δείτε τι είναι αυτή η περίφημη στάση της γάτας? Το λέγαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τώρα τι είναι αυτή η στάση της γάτας που μπορεί να μας βοηθήσει μετά τα ακτινίδια στον καλό ύπνο. Λοιπόν, κύριε Καλημέρη, πιστεύετε στις αναπνοές? Γενικά, για να μας βοηθήσουν στον καλό ύπνο. Ναι, γενικά θα μπορούσε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους η εστίαση πάνω σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό αναπνοής. Στο να χαλαρώσει, άμα έχει άγχος ειδικά. Ακριβώς, βεβαίως. Θα μπορούσε. Και θα σας πω και μια ερώτηση, διότι από το σκηνοθέτη μας. Βεβαίως. Τον Αλέξη τον Βούλγαρη. Λοιπόν, το σεξ πριν τον ύπνο μπορεί να βοηθήσει, διότι... Κοιτάξτε, γενικώς λέμε ότι η κρεβατοκάμαρα χρησιμοποιείται για ύπνο και για σεξ. Α, δεν είναι κακή επιλογή δηλαδή. Γενικώς μετά τη σεξουαλική επαφή ακολουθεί μια σχετική χαλάρωση. Ναι. Οπότε αυτό είναι ευνοϊκό για ένα πιο ευχάριστο ύπνο. Ωραία, δώσατε απάντηση διότι τον έχω σταυτεί μου, ξέρετε... Είναι μεγάλη απέτηση αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, ωραία. Άρα και το σεξ μπορεί με τη βάση ότι είναι κάτι χαλαρωτικό. Ακριβώς. Θέλετε να μου πείτε. Με αυτή την έννοια. Ακριβώς. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να δούμε μαζί και το συζητούσαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Υπάρχει ένα σύνδρομο, κύριε Καλημέρη, το οποίο λέγεται Sleeping Beauty, δηλαδή το σύνδρομο της ωραίας κοιμωμένης. Είναι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, μερικοί άνθρωποι που μπορεί να κοιμηθούν 18 ώρες συνέχεια. Να το δούμε και θα συζητήσουμε. Σας είπα προηγουμένως, κυρίες και κύριοι, για 18 ώρες. Είναι τελικά 8 μήνες, αλλά αυτό το 8μηνο του συνεχούς ύπνου είναι κάτι ακραίο. Αρκετές ώρες, τέλος πάντων, πάνω από το συνηθισμένο. Είναι μια σπάνιες περιπτώσεις αυτές, αλλά υπάρχουν. Βέβαια, αυτή είναι πολύ σπάνια διαταραχή. Και μου είπατε ότι συνδέεται και με κάτι άλλο. Βέβαια, συνήθως έχει και άλλα συμπτώματα. Άλλα, όπως είναι υπερφαγία, μια άρση αναστολών, μερικές φορές επιθετικότητα. Υπερσεξουαλικότητα θα έλεγα, τα οποία ακολουθούν τα διαστήματα του ύπνου. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, κύριε Καλημέρη, στους τηλεθεατές, ότι όλα αυτά αποσυντονίζουν και ο πολύς ο ύπνος και ο λίγος καταλήγουν σε ακραίες. Αυτή είναι μια διαταραχή που πιθανότητα έχει οργανική βάση. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλημέρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Τσάκου, εσείς θα μείνετε μαζί μας, γιατί θα μας βοηθήσετε και στη δεύτερη ενότητα που έχει να κάνει με την έλλειψη σιδήρου. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, γιατί θα σας πούμε κάτι. Έλλειψη σιδήρου που έχουν πάρα πολλές γυναίκες συνήθως. Θα πούμε και γιατί σπάνε τα μαλλιά μας, έχουμε χθαμπό δέρμα. Μείνετε μαζί μας.